backstage στο νέο βίντεο κλιπ του Κώστα Μαρτάκη βρέθηκε η κάμερα του MAD TV για να καταγράψει αποκλειστικά τα γυρίσματα του δεύτερου κατά σειρά σίγγλ του Ένταση μέσα από το νέο μόνιμο του άλμπουμ. Κύριο, κυρία, να φέρω κάτι από μέσα. Σε παρακαλώ, μικρή, μην μιλάς πολύ στον άντρα μου. Συγγνώμη, κυρία. Τι κάνετε? Μιλάει ο άντρας μου, μιλάω μόνο εγώ. Θέλετε να σας πω κάτι? Βίκυ, πιστεύεις ότι χωράει το μάλιστο πλάνο ή μπα? Έτσι το θέλει ο άντρας μου. Ένταση, πάλε ένταση, τώρα τίποτα, τα κορμιά δεν σταματάει. Το εκρηκτικό dance τραγούδι του Δημήτρη Κοντόπουλου σκηνοθετήθηκε από τον Απόλλωνα Παπαθεοχάρη, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Fashion Workshop by Vicky Kaya με τη συμμετοχή των σπουδαστών. Εγώ θέλω να πω ότι είμαι πολύ τυχερός, γιατί είμαι δίπλα και δεξιά και αριστερά, έχω δύο πανέμορφες, μία ξανθιά και μία μελαχρινή, που μ' αρέσαν οι ξανθιές, μ' αρέσαν οι μελαχρινές, δεν μπορώ να διαλέξω. Δηλαδή... Δεν χρειάζεται να διαλέξεις. Μας έχεις και τις δύο. Ωραία, μπορείς... Οκ, πάρ το μικρόφωνο και φύγε. Τελειώσαμε. Τα δίκια σου πετάς τόσο πονηρά. Το πολύ αναμενόμενο κλιπ επιφυλάσσει guest εμφανίσεις σε ρόλους έκπληξη από τη Βίγκη Καγιά και τη Μέρη Σινατσάκη. Πώς σας φαίνεται που συμμετέχει σε βίντεο κλιπ? Γιατί εγώ έχω ένα καλλιτέχνη, με βάζει συνέχεια στα βίντεο κλιπ, αλλά έτσι. Είχα μια εμπειρία σχετική στο Παρίσι όταν πρώτο μετακόμισα εκεί με τον Bob Sinclair. Αλλά δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολο. Και μάλιστα εκεί δούλεψα πρώτη φορά με την Αλεξάνδρα Αμπρόζιο και εκεί γίναμε και φίλες. Με τον Αγγελάκη. Μετά πήγαινε η Όρχη και έγινε το κορίτσι της Victoria's Secret και τα λοιπά. Και μπράβο της, και έχει με τόσο ωραία καριέρα. Και όταν ήμουν πιο μικρούλα, που έπαιξα όταν ήμουν 16 χρονών, στο ωραίο πλάσμα του κόσμου. Ωραία, μωρό μου είσαι εσύ. Του κόσμου. Έλα, Κώστα. Μωρό μου είσαι εσύ. Ενώ τις δυο τους πρόκειται να δούμε και πάλι στο πλευρό του Κώστα Μαρτάκη στις 8 Φεβρουαρίου στην παρουσίαση του δεύτερου Madwalk by Vodafone. Έτσι τριάδα θα είμαστε και στο Madwalk. Okay. Καλά η Βίκη, εντάξει. Το ξέρει, είναι σίγουρα η καλύτερη από όλους μας. Δεν το ξέρεις. Εσύ το ξέρεις. Εσύ. Εγώ τώρα θα έλεγα κάτι, αλλά δεν μπορώ γιατί είμαστε στη τηλεόραση. Τι ίδια ανάγκη έχει ο Μαρτάκης, δεν τον έχουμε εμείς χέρι χέρι να τα λέμε κάθε μέρα και τρεις φορές. Χέρι χέρι, μια χαρά θα τα πει. Πόσο φαίνεται. Θα με βοηθήσετε, έτσι. Θέλω πολύ πρόβα. Πόσο φαίνεται που θα συμμετέχει σε αυτό? Μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι μια καινούργια εμπειρία. Γενικά μου αρέσει να δοκιμάζω και να κάνω καινούργια πράγματα γιατί είμαι νέος. Και έχω όρεξη. Είμαι ωραίος. Η καρδιά μας θα χτυπάει ένταση. Η ένταση σαν κομμάτι νομίζεις ότι είναι το πιο δυναμικό του δίσκου σου? Είναι από τα πιο δυναμικά, ναι. Και ο τίτλος ούτως ή άλλως παραπέμπει σε ένταση, σε δύναμη. Είναι και ο τίτλος του δίσκου. Είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια μέσα στο δίσκο. Ένταση, βάλε